Να βάλω γυαλί να με δείτε. Σε είδαμε, σε είδαμε. Βάλτο, μα θέλεις. Βάλτο, 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 μαράκι μου. Βάλε το γυαλί και ας ξεκινήσει ο Γιώργος. Με ή χωρίς γυαλί, εγώ έχω να σου πω ότι σήμερα όντως είναι η καλύτερη σου εμφάνιση μέχρι στιγμής στο My Style Rocks. Αυτό το φόρεμα που φοράς σε κολακεύει πάρα πολύ. Αναδεικνύει τις καμπύλες του σώματός σου, τη θηλυκότητά σου και μπορώ να σου πω σαν μια γενική εικόνα ότι αυτό που έχω απέναντί μου αρέσει. Υπάρχουν κάποια λάθη. Εγώ σίγουρα το παπούτσι θα το άλλαζα. Πραγματικά μπράβο, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω και εγώ αυτή την προσπάθεια και θέλω να συνεχίσεις με αυτόν τον όμορφο τρόπο. Ωραία. Εντάξει. Υπάρχουν λαθάκια, το τονίζω, ε. Ναι. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μαρία, να είσαι πολύ καλά. Αλήθεια. Ναι. Έλα, πάμε τώρα στον κύριο Κουδουνάρη. Μαρία. Ναι. Φαίνεται ότι νιώσεις πολύ ωραία σε αυτό το φόρεμα, γιατί το περπάτησες πολύ διαφορετικά από τις άλλες φορές. Δεν ξέρω, τα παπούτσια που είναι άνετα. Εντελώς διαφορετικά. Ναι, ή αν είναι η ενέργειά σου. Τόσο αλλά σηκώθηκες από την καρέκλα και έκανες μια πασαρέλα που έδειχνε μια διαφορετική έτσι, αυτοπεποίθηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Μα αφού λέγαμε εδώ με τα παιδιά, ή το αισθάνεσαι πολύ ωραία ή είσαι ενευριασμένη. Ήταν ένα από τα δύο. Κάπως έτσι πάω. Ναι, είμαι τα δύο άκρα. Είσαι ενευριασμένη. Τώρα όχι. Α, πριν ήσουν. Όχι. Μπορεί και να ήμουν. Με ποιο θέμα. Γενικά, εμένα με ενοχλούν κάποια πράγματα. Δεν μπορώ όλη την ώρα είσαι όμορφη, είσαι όμορφη, είσαι έτσι, αλλά μπροστά λέμε αυτό, πίσω λέμε άλλα, δεν μπορώ. Δηλαδή. Απλά δεν μπορώ αυτό το αγλυπούλα, αγλυπούλα, ωραία, ναι, δεν το ήθελα έτσι. Ωραία. Ναι, αυτό. Δεν θα θέλω να επεκταθώ ναι, ναι. Για αρχή, γιατί είναι πολύ αρχή και θέλω λίγο να καταλάβω. Τι να καταλάβεις, όταν κάποιος σου λέει γίνεται. Ότι είναι κάτι πολύ ωραίο το πίσω γίνεται, γιατί μπροστά. Μπορεί να παρεξηγήσω κάτι και είναι κρίμα να αδικήσω. Ένα λεπτό, για να καταλάβω τώρα εσύ, σου είπε κάποια συμπαίκτριά σου πίσω ότι είσαι πολύ ωραία, για παράδειγμα. Ναι. Και ήρθες μπροστά και σου βάλε ένα κακό βαθμό, ας πούμε. Ναι. Αυτό έχει συμβεί. Προφανώς. Σας αρέσω. Δεν μου αρέσει όταν μου αφήνουν πράγματα στον αέρα γιατί καθότι πάρα πολύ περίεργος άνθρωπος που είναι. Δεν πειράζει, και εγώ είμαι περίεργη, αλλά... Δεν μου λες, είναι σε σχέση με, ας πούμε, τα σημερινά διάρκεια, μπορεί να είναι η Ναταλία, για παράδειγμα, μπορεί να είναι η Σοφία ή μπορεί να είναι η Χριστιανά. Δεν θα ήθελα να πω κάτι. Είναι μια πολύ βασική εικόνα, με ένα φορέμα που σίγουρα σου πάει και σου ανεβάζει το ηθικό, αλλά στιλιστικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό και με πάρα πολλά λάθη. Ναι. Και λίγο έξω από το κουτί. Θα προσπαθήσω κι άλλο. Και πάμε τώρα στην κυρία Χριστοπούλου. Μάλιστα. Γιατί πας στο Βουκουρέστι? Γιατί έχω ξαναπάει, μου άρεσε, άρεσε και στη φίλη μου. Α, γι' αυτό. Εντάξει, ωραία. Ναι. Αυτό δεν κατάλαβα, ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Όχι, πες και το άλλο. Α. Και έχει πολλά λέοπαρ. Το άκουσα αυτό. Α. Γι' αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι δεν πιστεύω ότι με αυτή την επιλογή να πας κάπου που ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχουν, ας πούμε, πάρα πολλά λέοπαρ prints που γυρνάνε γύρω-γύρω, ότι με αυτό διαφοροποίησε το look. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δω κάτι άλλο πέρα από ένα πολύ ωραίο κορίτσι που φόρεσε για πρώτη φορά ένα πατρόν, ένα ρούχο που της πάει πάρα πολύ. Ναι. Εντάξει, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκω λάθος. Έκανε προσπάθεια όμως. Το καταλαβαίνω, απλά επειδή μέρα με τη μέρα τώρα περνάμε, προσπάθεια όλοι κάνουμε. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα που μετράει. Και το λέω παρ' είναι μεγάλη παγίδα. Ναι. Θεωρώ ότι σήμερα έχεις πέσει λίγο μέσα. Okay. Εντάξει, αγάπη μου. Mm-hmm. Μπράβο. Ένα. Ευχαριστώ πολύ. 6,6 είναι η σημερινή τελική βαθμολογία.